εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, σεβαστοί πατέρες, κύριε επίτιμε πρόεδρε της Σχολής Γονέων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε μια διαφορετική εκδήλωση. Λόγω επαγγελματικού ταξιδιού στο εξωτερικό, αναβλήθηκε η εκδήλωση με τον κύριο Αθανάσιο Δρούγο και θα έχουμε στο πρώτο μέρος της εκδήλωσής μας την χοροδία της αδελφότητος Χριστιανική Ελπής και στο δεύτερο μέρος την ομιλία με την κυρία Ιουλία Χατζηδάκη. Η χοροδία Ορθοδόξου Αδελφότητος Χριστιανική Ελπής αποτελείται από 50 μέλη, επιστήμονες και φοιτήτριες των πανεπιστημίων και των ΤΕΗ της πόλης μας. Εννοείται στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, έτσι. Τραγουδάει σε εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, προσκεκλημένη ιερών μητροπόλεων, φορέων και σωματείων. Έχει εκδώσει CD με το ρεπερτόριό της. Τα τραγούδια που ερμηνεύει είναι δημιουργίες των μελών της. Η χοροδία θα ξεκινήσει τώρα να μας πει κάποια ωραία τραγούδια.
Thank you.
Thank you.
προχωρήσουμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης με την ομιλία της κυρίας Ιουλίας Χατζηδάκη και με θέμα «Υπάρχει ελπίδα». Η κυρία αντιπρόεδρος του Συλλόγου της Σχολής Γονέων Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης, Μαρία Μαλιάρα, θα διαβάσει ένα σύντομο βιογραφικό. Ευχαριστούμε καταρχάς την ωραία Χοροδία για την τόσο πλούσια εισαγωγή της. Συνέβαλε στη θρησκευτική ανάταση όλων μας, αλλά και την πατριωτική. Ας γνωρίσουμε την κυρία Ιουλία Χατζηδάκη, η οποία είναι η σημερινή ομιλήτρια της εκδήλωσης. Η κυρία Ιουλία Χατζηδάκη είναι θεολόγος. Ζει στη Θεσσαλονίκη, όπου και η έδρα της Ορθόδοξης Αδερφότητας Χριστιανική Ελπής, της οποίας προείσταται. Η αδελφότητα αριθμεί δεκάδες μελών, γυναικών αφιερωμένων στο εκκλησιαστικό έργο. Δραστηριοποιείται κυρίως στο γυναικείο πληθυσμό, στο φιλανθρωπικό, κοινωνικό και ιεραποστολικό έργο, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, καθώς και στην Κοριτσά της Αλβανίας. Διατηρεί φοιτητικό οικοτροφείο στη Θεσσαλονίκη, του οποίου η κυρία Χατζηδάκη είχε τη διεύθυνση επί σειρά ετών. Ένα πλήθος από τις φοιτήτριες εκείνες είναι σήμερα επιστήμονες καταξιωμένες σε διάφορους τομείς, ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης. Είναι ευλογημένες μητέρες με επιτυχημένες οικογένειες, πολλές εκ των οποίων είναι και πολύτεκνες. Με την ευθύνη της αδελφότητας στο πνευματικό της κέντρο στο Φίληρο Θεσσαλονίκης γίνονται εκπαιδευτικά συνέδρια και λειτουργεί σχολή γονέων, καθώς και παιδικό σταθμός, νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο. Επίσης, η Χοροδία της Χριστιανικής Ελπίδας είναι γνωστή όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας. Η κυρία Χατζηδάκη επί δεκαετίες αναλύσκεται στο κατηχητικό έργο. Διδάσκει σε όλες τις βαθμίδες, από τα παιδιά του Δημοτικού μέχρι φοιτήτριες, επιστήμονες και μητέρες. Έχει πραγματοποιήσει σειρά διαλέξεων σε φοιτήτριες και επιστήμονες, οι οποίες συχνά διοργανώνουν εκδηλώσεις με παρουσίαση θεατρικών έργων, εμπνευσμένων από θέματα πίστεως και πατρίδας. Ως αρχηγός των κατασκηνώσεων της αδελφότητας προσφέρει πολύτιμο έργο στη διαπαιδαγώγηση της νεότητας αλλά και στην καθοδήγηση μητέρων σε ειδικά σεμινάρια. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν όλο αυτιά με τα αυτιά του σώματος και της καρδιάς μας να ακούσουμε σήμερα την κυρία Ιουλία Χατζηδάκη. Περνάμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης με την κυρία Ιουλία Χατζηδάκη. Το θέμα της σημερινής ομιλίας είναι «Υπάρχει ελπίδα». Ο λόγος στην κυρία Χατζηδάκη. Θα αρχίσω με δύο περιστατικά που είναι βέβαια εντελώς διαφορετικά και φαινομενικά δείχνουν άσχετα. Στην πραγματικότητα όμως συνδέονται άμεσα αφού μιλούν για το ίδιο θέμα. Το πρώτο είναι μια γελιογραφία με την οποία σχολιάζει την σύγχρονη κατάστασή μας κορυφαίος δημοσιογράφος. Παρουσιάζει ένα πρόσωπο σκυθροπό και κατουφιασμένο, σε βαθιά περισυλλογή, με λεζάντα παράφραση της γνωστής θέσης του Καζαντζάκη. Γράφει «Δεν πιστεύω τίποτε». «Δεν ελπίζω τίποτε, είμαι Έλληνας». Το δεύτερο είναι μια προσωπική μου εμπειρία. Γνώρισα κάποια στιγμή μια γερόντισσα που ζούσε σε συνθήκες κυριολεκτικά άθλιες για τα δεδομένα της εποχής μας, μόνη της, ξεχασμένη όχι μόνο από τον κόσμο, αλλά και από τους πολύ δικούς της, μέσα σε αφάνταστη στέρηση και κακουχία. Ωστόσο, το πρόσωπό της είχε μια ανίποτη γαλήνη. Η όλη παρουσία της απέπνε κάτι το πολύ όμορφο. Συζητώντας μαζί της, είδα κάποια στιγμή να φωτίζονται τα γεροντικά της μάτια. Όρθωσε το κουρασμένο κορμί της και μου είπε «Είμαι ευχαριστημένη και χαρούμενη. Έχω ελπίδα». Άραγε, τι να είναι η ελπίδα? Η λέξη είναι γνωστή από την εποχή του Ομήρου. Τη βρίσκουμε σε αρχαιότατες επιγραφές, καθώς επίσης και στους κλασικούς. Από την αρχαιότητα
Μέχρι και σήμερα πολλοί μίλησαν για αυτήν. Είπαν, όσο υπάρχει ζωή, υπάρχει και ελπίδα. Κι άλλοι, τίποτε δεν μπορεί να γίνει χωρίς ελπίδα. Κι άλλοι, πρέπει να δεχθούμε την πεπερασμένη απογοήτευση, αλλά δεν πρέπει ποτέ να χάνουμε την ατέλειωτη ελπίδα. Και ο απλός λαός συνηθίζει να λέει, η ελπίδα πεθαίνει προτελευταία, αφού τελευταίος πεθαίνει ο άνθρωπος. Ελπίδα λοιπόν είναι η προσδοκία ευχάριστων γεγονότων, η πεποίθηση για την πραγματοποίηση επιθυμητών στόχων, η προσμονή για κάτι καλύτερο. Ο σπουδαστής παραδείγματος χάρη μελετάει με ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο ερευνητής επιμένει στο έργο του προσβλέποντας την επιτυχία. Ο γονιός, ο δάσκαλος, ο κάθε παιδαγωγός διδάσκουν και χτίζουν προσωπικότητες, σκορπούν φως με το όραμα ενός καλύτερου κόσμου. Ο καλλιτέχνης επεξεργάζεται το έργο του στοχεύοντας την τελειότητα. Ο άρρωστος υπομένει κάθε εξουθενωτική και οδυνηρή εξέταση και θεραπεία με τη χαρούμενη προσδοκία της βελτίωσης της υγείας του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ελπίδα είναι ένα συναίσθημα, μια ψυχική λειτουργία ανάλογη με τη μνήμη. Όπως με τη μνήμη ο άνθρωπος ζει το παρελθόν, έτσι ακριβώς με την ελπίδα αγκαλιάζει το μέλλον. Πρέπει όμως να προσέξουμε. Αν με τη μνήμη μας ζούμε πράγματα φανταστικά που δεν υπήρξαν ποτέ ως γεγονότα, τότε θα οδηγηθούμε σε νοσηρότητα. Αντίστοιχα, αν κάνουμε την κάθε επιθυμία μας ελπίδα και έπειτα διαπιστώσουμε πως δεν εκπληρώνεται, κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε στην απελπισία. Είναι ωστόσο γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει δίχως ελπίδα. Ως ψυχική λειτουργία, η ελπίδα είναι μεγάλη δύναμη στον άνθρωπο. Νικά τον φόβο που γεννάει αβεβαιότητα για το μέλλον. Το μεγαλύτερο ψέμα που μπορεί να λεχθεί από ανθρώπινα χείλη είναι ότι δεν νιώθει στη ζωή του την ανάγκη της ελπίδας. Στην πραγματικότητα, αν τη χάσει, ο άνθρωπος γίνεται δυστυχισμένος. Το ψέμα αυτό στα χείλη ενός ανθρώπου που δηλώνει άθεος εξηγείται ψυχολογικά, ότι ο άθεος φοβάται περισσότερο από κάθε άλλο την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Και ενώ κατά βάθος ελπίζει σε πολλά, εν τούτης προσποιείται πως δεν ελπίζει σε τίποτε για να αποδείξει τάχα πως δεν φοβάται. Ο άθεος ισχυρίζεται ότι είναι άθεος μόνον και μόνον επειδή κατά βάθος φοβάται το Θεό και φυσικά ζει έτσι από τώρα την κόλασή του. Είναι γνωστό το του δάντη στην πόρτα της κολάσεως, όπου είναι γραμμένο, εδώ δεν ανθίζει το λουλούδι της ελπίδας. Αν όμως είναι φοβερό να χάσει ο άνθρωπος την ελπίδα του, είναι τραγικό να μην έχει η ελπίδα του αντίκρισμα. Γι' αυτό θα αναζητήσουμε το νόημά της με βάση τη θεόπνευστη γραφή. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει τρεις αρετές ως θεμέλια για την καλλιέργεια και την πνευματική τελειότητα του ανθρώπου, την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος γράφει για τη στενή σχέση που έχουν μεταξύ τους οι τρεις αυτές θεολογικές αρετές. Τη μία λέει, τη βλέπω σαν ακτίνα, την άλλη σαν φως και την τρίτη σαν ηλιακό δίσκο. Κι όλες μαζί σαν ένα φωτεινό απάβγασμα με μια και την αυτή λαμπρότητα. Η μία, η πίστη, μπορεί να επιτελέσει τα πάντα. Η ελπίδα
περικυκλώνει με το έλεος του Θεού και δεν κατεσχύνει τον ελπίζοντα. Και η τρίτη, η αγάπη, δεν πέφτει ποτέ από το ύψος της, ούτε σταματά από το τρέξιμό της, ούτε επιτρέπει σε αυτόν που πλήγωσε με τα βέλη της να ηρεμήσει από τα γλυκά τραύματα που του προξένησε. Ο Άγιος Νεκτάριος σημειώνει: «Η ζώσα πίστη αναπτύσσει την αγάπη, η δε αγάπη την καθαρή συνείδηση. Η καθαρή συνείδηση γεννά προς το Θεό παρησία και φτιάγει στην βεβαία και ακλινή ελπίδα, διότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εις την καρδία των πιστών». Πολλοί ονομάζουν τον χριστιανισμό θρησκεία της ελπίδας. Η χριστιανική ελπίδα δεν είναι μόνο μια απλή ψυχική λειτουργία. Το πλάτος και το βάθος της είναι ουρανομίκη. Δεν πρόκειται για έναν στοχασμό, μια απαντοχή ή μια προσδοκία, έστω για κάτι καλύτερο. Είναι κάτι συγκεκριμένο και πραγματικό. Έχει αντίκρισμα, σαν εκείνο που έχει ο Γιώργος, ο οποίος παίρνει το σπόρο του και παρά τις κακοκαιρίες ελπίζει ότι ο σπόρος θα φυτρώσει. Η ελπίδα του αυτή στηρίζεται στην εμπειρία που έχει από τις προηγούμενες χρονιές. Το δοκίμασε στην πράξη και είδε και βεβαιώθηκε ότι ο σπόρος που σπέρνει μέσα στη γη σαπίζει και φυτρώνει. Αυτή είναι η έννοια της χριστιανικής ελπίδας. Με την πίστη γνωρίζουμε τον Χριστό και διαπιστώνουμε ότι είναι αληθινός, πλούσιος, τέλειος. Η διαπίστωση αυτή γεννά την αγάπη μας για τον Χριστό, αλλά και την ελπίδα. Τη λαχτάρα να το συναντήσουμε και να τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Βλέπουμε γαράρτη διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπο, μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος. Ήδη όμως, από αυτή τη ζωή, μέσα στην Εκκλησία, με τον αραβόνα του Πνεύματος, προγευόμαστε τα αιώνια αγαθά. Η πρόγευση αυτή είναι η χριστιανική ελπίδα. Θα έλεγα ότι είναι κάτι σαν καπάρο, σαν προκαταβολή. Με όσα βιώνουμε σε αυτή τη ζωή, μπορούμε να κατανοήσουμε πόση είναι η μακαριότητα εκείνη του μέλλοντος. Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος γράφει: «Η ελπίδα είναι πλούτος ενός πλούτου που δεν φαίνεται. Είναι ασφαλής απόκτηση θησαυρού πριν την απόκτησή του. Είναι ανάπαυση και ανακούφιση από τους σκόπους. Είναι η θύρα της αγάπης. Φωνεύει την απόγνωση. Γεννιέται από τη γεύση και την εμπειρία των δώρων του Κυρίου. Γιατί αυτός που δεν γεύτηκε, ασφαλώς θα έχει τους δισταγμούς του και τις επιφυλάξεις του». Με την ελπίδα, ο πιστός επιμένει στον αγώνα του και πρισμένει την ώρα που θα συναντήσει τον Κύριο στην ένδοξη και αιώνια βασιλεία του. Από αυτή ακριβώς την προσμονή εξαρτάται η υπομονή. Όπως η πράξη της πίστης είναι η προσευχή και η πράξη της αγάπης είναι η θυσία, έτσι της ελπίδας η πράξη είναι η υπομονή. Όταν η ελπίδα είναι ζωντανή, τότε η υπομονή στις μπόρες της ζωής γίνεται τέλεια, αντέχει μέχρι τέλους. Η υπομονή ως έκφραση της ελπίδος δεν είναι μία παθητική κατάσταση, αλλά ενεργητική, δυναμική, μαχητική, δημιουργική. Με τη φυσική υπομονή, ο άνθρωπος περιμένει παθητικά να περάσει ο καιρός και να έλθει το τέλος. Είναι μια υπομονή, θα έλεγα, χωρίς σκοπό, χωρίς ελπίδα, και τέτοια είναι η υπομονή των ανθρώπων που είναι κάπου εγκλωβισμένοι και δέχονται παθητικά όλα όσα τους συμβαίνουν. Ενώ η μαχητική υπομονή είναι η υπομονή του Θεού, αυτή στην οποία ο άνθρωπος
μπορεί να πληγωθεί, να χτυπηθεί, ακόμα και σοβαρά, αλλά τα υπομένει προκειμένου να φέρει σε πέρας την αποστολή του. Η υπομονή αυτή, με αυτή τη δραστηριότητα, είναι το ισχυρότερο όπλο. Πυρηνική δύναμη χαρακτηρίστηκε η υπομονή. Είναι το κλειδί που ανοίγει όλες τις κλειδαριές, τις κλειδωμένες, ακόμη και τις σκουριασμένες. Και μάλιστα, ανοίγει και την πόρτα εκείνη που έχει το θησαυρό της ευτυχίας του ανθρώπου. Χριστιανική ζωή σημαίνει προσδοκία της μακαρίας ελπίδας και επιφανίας της δόξης του Θεού. Σημαίνει διακράτηση της προκειμένης ελπίδας, αδιάβλητη αιμονή στην ελπίδα. Η χριστιανική ελπίδα είναι κάτι μοναδικό. Οι ανθρώπινες ελπίδες συνδέονται πάντοτε με τις υποσχέσεις του κόσμου. Η χριστιανική, αντίθετα, απαγκιστρώνεται από το συμβατικό και το ανθρώπινο και ανατρέχει στη μόνη πηγή της ζωής, το ζωντανό Θεό. Ξεχωρίζει ριζικά από τις ανθρώπινες ελπίδες, διότι αυτή δεν είναι παράγωγο ανθρωπίνης φαντασίας και νοσταλγίας, αλλά καρπός του πνεύματος, κάλισμα της Θείας Χάριτος. Είναι η ελπίς της κλίσεως αυτού, όπως τη χαρακτηρίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή. Στην κλίση του Θεού, η οποία εξαγγέλλεται καθημερινά με το Λόγο και το Μυστήριο του Θεού, αποκαλύπτεται η χριστιανική ελπίδα. Όποιος θέλει να ζήσει μέσα σε αυτήν, πρέπει να αποδεχθεί το κάλεσμα αυτό του Θεού, το Λόγο της αλήθειας Του, το Λόγο του Ευαγγελίου Του. Η συγκεκριμένη προσδοκία της χριστιανικής ελπίδας είναι η ίδια η σωτηρία. Σωτηρία σημαίνει ζωή μαζί με τον Χριστό. Μόνο με Αυτόν γίνεται η ύπαρξή μας πραγματική ζωή. Ελπίζω στον Χριστό σημαίνει ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγαπητική Του πρόνοια. Παραδίδω ολόκληρη τη ζωή μου με εμπιστοσύνη στην αγάπη Του. Την παράδοση αυτή βιώνει πολύ ζωντανά ο πιστός την ώρα της προσευχής και της λατρείας. Ιδιαίτερα κάθε φορά που με την καρδιά του επαναλαμβάνει την προσευχή που έμαθε από τα παιδικά του χρόνια, την προσευχή που ο ίδιος Κύριος, ο Κύριος μας δίδαξε, το Πάτερ ημών. Με την προσευχή αυτή αναζωπυρώνεται η πίστη, η αγάπη και η ελπίδα του, καθώς προσφωνεί το Θεό Πατέρα. Συνδέεται μαζί του με πίστη θερμότερη, προσθέτοντας το ημών, αγκαλιάζει όλα τα παιδιά του Θεού, συνδέεται και μαζί τους με σχέσεις αδελφικές. Γίνεται έτσι η αγάπη του προς τον Θεό γνησιότερη και πλήρης. Μέσα σε αυτήν την κοινωνία της αγάπης, έπειτα με το εν ουρανής, ζωντανεύει η ελπίδα του, καθώς η σκέψη και η καρδιά του ανυψώνεται στη βασιλεία που ετοίμασε ο Θεός για τα παιδιά του, αλλά και στη συνέχεια τα τρία πρώτα αιτήματα συνδέονται αντίστοιχα με την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα. Με το αγιαστήτο το όνομά σου εκφράζουμε την επιθυμία να δοξάζεται το όνομα του Θεού που πιστεύουμε. Με το ελθέτω η βασιλεία σου, η αγάπη μας προς το Θεό και προς τους ανθρώπους ζητά την εξάπλωση της οικογένειας του Θεού, της Εκκλησίας. Στο τρίτο αίτημα, γεννηθήτω το θέλημά σου, βρίσκεται η πιο πραγματική έκφραση της ζωντανής ελπίδας, διότι τότε η ελπίδα μας είναι αληθινή, όταν αφού πούμε όλες μας τις ανάγκες, όπως τα παιδιά στον Πατέρα, έπειτα αναθέτουμε τα πάντα στο δικό του θέλημα, με ακλόνητη την βεβαιότητα ότι αυτό είναι για μας το μεγαλύτερο συμφέρον. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διδάσκει: η ελπίδα στο Θεό είναι αθάνατη, αμετάτρεπτη, αμετακίνητη, αμετάβλητη, δημιουργεί κάθε ασφάλεια και κάνει ακαταμάχητο εκείνον που τη χρησιμοποιεί με ακρίβεια
και με την πρέπουσα διάθεση. Υπάρχει όταν ενώ τα φαινόμενα μας οδηγούν σε απόγνωση, αυτή μας ετοιμάζει να έχουμε θάρρος για το μέλλον. Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας στο Χριστό. Γίνεται φρούριο απόρθητο, τείχος ανίκητο, συμμαχία ακατάβλητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ακαταμάχητος, όπλο αίτητο, δύναμη ασυναγώνιστη, η οποία βρίσκει διέξοδο εκεί που υπάρχουν τα διέξοδα, γιατί η ελπίδα στο Θεό τα μεταβάλλει όλα. Η ελπής εστίνει τη χαράν σύνικον, τη ψυχή παρασκευάζουσα, τονίζουν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Όμως, ο μισάνθρωπος εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος, δεν αντέχει να βλέπει χαρούμενο και ευτυχισμένο τον άνθρωπο στα χέρια του Θεού Πατέρα. Ξέρει πολύ καλά ποια είναι εκείνα που μας σώζουν, μας αγιάζουν και ποια είναι εκείνα που μπορούν να μας καταστρέψουν. Ξέρει ότι το μεγαλύτερο από όλα τα κακά είναι η αμαρτία. Το προσκρούσε Θεό, όπως λέει ο Χρυσορήμων. Αλλά ούτε και με την αμαρτία μπορεί να θριαμβεύσει, γιατί ο Χριστός μας έδωσε το αντίδοτο της αμαρτίας και του θανάτου. Το αντίδοτο του θανάτου είναι η ζωή του Χριστού, που την παίρνουμε με τη Θεία Κοινωνία. Το αντίδοτο της αμαρτίας είναι η μετάνοια. Ο διάβολος ρίχνει στην αμαρτία μικρούς και μεγάλους, αλλά τα θύματα του ξεφεύγουν από τα χέρια του με τα δάκρυα της μετάνοιας και με το αίμα του Χριστού. Όμως ο αντίδικος δεν απελπίζεται, ούτε απογοητεύεται. Συνεχίζει τις επιθέσεις, όπως τότε στον Ιώβ. Γνώριζε πολύ καλά την αρετή του και τη θαυμαστή αγιότητα, που ο ίδιος αδιάψευστος Κύριος την επικυρώνει, αλλά δεν αποθαρρύνθηκε. Συνηθίζει να επιμένει και εκεί που βλέπει ότι ματαιοπονεί. Όπως λένε οι πατέρες, ουδέποτε ημών απελπίζει την απώλεια. Δεν απελπίζεται για το χαμό μας. Εξαπολύει εναντίον μας τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει στόχο να μας ρίξει στην απελπισία, στην αποθάρρυνση. Η μεγαλύτερη νίκη του είναι να χάσουμε την ελπίδα μας, την πίστη μας, την υπομονή μας. Το τελευταίο χαρτί στο παιχνίδι του είναι η απελπισία, η απόγνωση, η αποθάρρυνση. Αν μας ρίξεις αυτά, νίκησε. Μέγιστο κατάκριμα γίνεται ότι εκείνος μεν, ο διάβολος δηλαδή, ουδέποτε ημών απελπίζει την απώλεια, εμείς δε την εαυτόν απογεινώσκομεν σωτηρίαν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και όταν ο άνθρωπος απελπιστεί, ξεκόβεται τελείως από τον Θεό, τον αρνείται, βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα και έτσι δεν υπάρχει καμία ελπίδα σωτηρίας για αυτόν, ούτε στον ίν, ούτε στον μέλλοντα αιώνα. Αυτό το θέμα είναι πολύ βασικό. Πρέπει να το γνωρίζουμε για να μπορούμε και στην πιο μεγάλη μπόρα να διατηρούμε μια σπίθα ελπίδας, να κρατούμε ανοιχτό ένα μικρό παράθυρο για να επικοινωνούμε με το Θεό και να ζητούμε τη βοήθειά Του. Ο Θεός είναι πανάγαθος, είναι μακρόθυμος, δεν είναι μακριά μας, είναι πολύ κοντά μας, μπορεί να μας σώσει και την τελευταία στιγμή ας ζητήσουμε τη βοήθειά Του. Ο Απόστολος Πέτρος, όταν καταποντιζόταν μέσα στα κύματα, φώναξε «Κύριε, σώσον με» και ο Κύριος τον έσωσε. Πόσο μας ταιριάζει αυτή η εικόνα. Η ζωή είναι ένα τρικυμισμένο πέλαγος. Έχουμε μπροστά μας την εικόνα του Χριστού, που τον αγαπούμε και τον πιστεύουμε. Πολλές φορές οι φουρτούνες της ζωής, οι δικές μας αδυναμίες μας αποσπούν, έστω και για λίγο, από το πρόσωπό Του. Αυτό το λίγο μπορεί να γίνει αφορμή για να βουλιάξουμε, αν όμως ζητήσουμε τη βοήθειά Του και 12 παρά ένα λεπτό να είμαστε σίγουροι ότι ο Κύριος θα απλώσει το παντοδύναμο χέρι Του για να μας σώσει. Αυτό βεβαιώνει η ιστορία της Εκκλησίας μας. Το βλέπουμε και στη σημερινή πραγματικότητα. Ο Θεός μας είναι
ισχυρότερος και μεγαλύτερος από όλες τις σκοτεινές δυνάμεις. Γι' αυτό ο πιστός άνθρωπος ποτέ δεν απελπίζεται, ποτέ δεν χάνει την ελπίδα του, εφόσον έχει στραμμένη τη σκέψη του στον μεγαλοδύναμο Κύριο. Αποτυχημένος, χρεοκοπημένος, χαμένος, δεν είναι ο άνθρωπος που αντιμετωπίζει προβλήματα και δυσκολίες, αλλά ο απελπισμένος. Όποιος κρατάει την ελπίδα του στις αναποδιές και τις τρικυμίες της ζωής, δεν είναι ναυαγός, διότι έστω και τρίβοντας δύο πέτρες σε ένα ξερονήσι, θα ανάψει μια φωτιά και θα ζεσταθεί και ίσως δει τον καπνό της φωτιάς από κάποιο περαστικό πλεούμενο, ένας έμπειρος καραβοκύρης και έρθει να τον σώσει. Δεν είναι στα αλήθεια ναυαγός όποιος βρίσκει τη δύναμη να ξαναχτίσει ένα καλύβι, να δέσει δυο ξύλα και να συντεριάσει σχεδία και να ρεχθεί στη ζωή στο πέλαγος με πίστη και όνειρα. Όχι, δεν είναι ναυαγός όποιος κι αν τα χάσει όλα κρατάει την ελπίδα. Ο απελπισμένος παραδίδει τον εαυτό του πέρα για πέρα στην εξουσία του σατανά. Ο σατανάς δεν τον αφήνει να πει ένα «Κύριε ελέησον, Κύριε σώσον με». Γράφει κάποιος, ο διάβολος έβγαλε στο ξεπούλημα όλα τα εργαλεία του και πάνω σε αυτά έβαλε τις τιμές τους. Σε ένα μικρό σκουριασμένο σουγιά έβαλε μια υπερβολικά μεγάλη τιμή. Ήταν το πολύτιμότερο εργαλείο του. Πάνω του έγραφε «Η απελπισία». Η απελπισία είναι ατομική βόμβα του διαβόλου για κάθε καλό αγώνα και καλή προσπάθεια. Για το κακό βέβαια ποτέ δεν μας αποθαρρύνει. Με την απελπισία μας κλείνει το στόμα όταν θέλουμε να φωνάξουμε, να ζητήσουμε βοήθεια. Αν με την ελπίδα ζούμε από τώρα την προκαταβολή του παραδείσου, με την απελπισία ζούμε από εδώ την πρόγευση της κολάσεως. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο ζούμε πίκρες φαρμάκια, έχουμε πληγές και τραύματα στον εαυτό μας, στις οικογένειές μας, ποικίλες δυσκολίες, στις σχέσεις μεταξύ των συζύγων, με τα παιδιά, με συγγενείς, με γείτονες, στην εργασία μας, πολλά προβλήματα που ιδιαίτερα στις μέρες μας ξεπηδούν δυναμικότερα από το κακό που ενέσκυψε στην πατρίδα μας. Η ζωή μας είναι γεμάτη από πειρασμούς, εμπόδια και κινδύνους. Μπορούμε όμως μέσα σε όλα αυτά να διατηρούμε την ψυχή μας, την ψυχική μας ειρήνη και γαλήνη, να έχουμε δύναμη όταν επικοινωνούμε με τον Κύριο, όταν έχουμε διάλογο με τον παντοδύναμο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος, στο τέλος της προς Εβραίους επιστολής, παραθέτει τον διάλογο του Θεού με τον πιστό άνθρωπο. Από αυτόν τον διάλογο καταλαβαίνουμε τι θα πει πιστός και ποια είναι η σχέση του με τον Θεό. Ο πιστός και μέσα στην πόρα, στη θύελα, μέσα στα προβλήματά του, ακούει ξεκάθαρα τη φωνή του Θεού. Ενώ αντίθετα, όποιος κυριεύεται από την απελπισία, είναι αδύνατο να ακούσει τη φωνή του Θεού. Κλείνουν τα αυτιά του και είναι τόσο ενθαρρυντική η φωνή του Θεού μας. «Ουμή σε ανώ, ουδέ μη σε εγκαταλείπω», λέγει. «Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω», το λέει σε όλους τους πιστούς. Στον Ιωνά, στους τρεις παιδες, στον Νόε που είναι μέσα στην Κιβωτό, στον Ιώβ που είναι πάνω στην Κοπριά, στο λαό του Ισραήλ, σε όσους είναι σκλαβωμένοι στην αμαρτία, λαβωμένοι με τα ίδια τους τα πάθη, σε όλους φτάνει η φωνή του Θεού Πατέρα. Και τότε, κι αν ακόμα τα κύματα υψώνονται βουνά και είναι μεγάλη καταιγίδα, ο πιστός έχει στα βάθη της καρδιάς του ειρήνη.
μοιάζει, να, όπως ενώ η επιφάνεια της θάλασσας ταράσσεται, το βάθος της μένει γαλήνιο. Όποιος πράγματι στηρίζει την εμπιστοσύνη του στο Θεό, αυτός υψώνει την κεραία της πίστεως και ακούει την φωνή του Κυρίου που τον βεβαιώνει «Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε καταλείψω». Και αντυχεί ο αντίλαλος της φωνής του Κυρίου μας μέσα στην καρδιά του φτωχού, του αδύναμου, του πληγωμένου ανθρώπου, ώστε θαρούντας ημάς λέγει «Κύριος, εμή βοηθός και ου φοβηθήσομε, τι ποιήσιμε άνθρωπος». Ο Άγιος Νικόδημος, στο έργο του «Ο αόρατος πόλεμος», αναφέρει 4 λόγους για τους οποίους είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός δεν θα διαψεύσει την ελπίδα που στηρίξαμε σε Αυτόν. Πρώτον, διότι τη στηρίξαμε σε έναν Θεό παντοδύναμο. Ό,τι θέλει μπορεί να το κάνει και ακολούθως μπορεί να βοηθήσει και εμάς. Δεύτερον, διότι ζητούμε βοήθεια από έναν Θεό πάνσοφο. Όλα τα γνωρίζει με άκρα τελειότητα και επομένως ξέρει ότι αρμόζει στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι απευθυνόμαστε σε έναν Θεό πανάγαθο, ο οποίος με μια άρρητη αγάπη και θέληση στέκεται πάντοτε έτοιμος να δώσει από ώρα σε ώρα, από στιγμή σε στιγμή τη βοήθεια που μας χρειάζεται για την πνευματική μας ολοκληρωτική νίκη του εαυτού μας, ευθύς μόλις τρέξουμε κοντά του με βεβαία ελπίδα. Τέταρτον, ο τέταρτος λόγος που κάνει αδιάψευστη την ελπίδα μας στο Θεό είναι η αλήθεια των θείων γραφών. Μας αποδεικνύει ότι δεν έμεινε ποτέ κατησχημένος και αβοήθητος όποιος στήριξε την ελπίδα του στο Θεό. Εμβλέψατε εις αρχαίας γενεάς και είδετε τις ενεπίστευσε το Κυρίο και κατησχύνθη. Στα βιβλία της Αγίας Γραφής έχουμε πάμπολα παραδείγματα ανθρώπων που η ελπίδα τους δικαιώθηκε. Έχουμε επίσης και πολλά χωρία που αναφέρονται σε αυτήν. Αλλά εκεί που αξίζει κανείς πολύ να αισθανθεί, για να αισθανθεί το μεγαλείο, τον πλουτισμό που δημιουργεί η ελπίδα, είναι το βιβλίο των Ψαλμών. Ψαλμοί της ελπίδας θα μπορούσαν να ονομαστούν πολλοί ψαλμοί του Δαβίδ. Και αυτό γιατί εκφράζουν τα βιώματα της καρδιάς του. Αλλεπάλληλα τον κατέκλυζαν τα κύματα του πόνου και των θλίψεων, αλλά ποτέ δεν έφτανε στην απελπισία. Πλούσια και δυνατά τα αισθήματα της ελπίδος, τον φώτιζε, τον στήριζε, τον παρηγορούσε, ανεξάντλητη ελπίδα στην ψυχή του βασιλιά και προφήτη. Αυτή ξεκίνεται στο βιβλίο των Ψαλμών και μεταδίδει πνεύμα αισιοδοξίας και δυνάμεως στον αναγνώστη. Σε κανέναν ανθρώπινο παράγοντα, όπως κάνουν οι πολλοί, δεν στήριζε την ελπίδα του ο Δαβίδ, παρά μόνο στο Θεό και στις υποσχέσεις του. Όταν οι εχθροί τον κατεδίωκαν και κινδύνευε να πέσει στα χέρια τους, δεν απελπιζόταν. Κατέφευγε σε αυτόν που κρατάει στα χέρια του τα νήματα της ζωής του ανθρώπου και έλεγε «Εγώ δε επισήλπισα, Κύριε, είπα, σύ ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κλήρη μου, ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, της ελπίζουσιν επί σε εναντίον των ιών των ανθρώπων». Με απλά λόγια, εγώ σε σένα, Κύριε, στήριξα την ελπίδα μου. Είπα, εσύ είσαι ο Θεός μου, στα χέρια σου η ζωή μου. Πόσο πολύ είναι το πλήθος της καλοσύνης σου, Κύριε, σε εκείνους που ελπίζουν σε σένα ενώπιον όλων των ανθρώπων. Αλήθεια, είναι πολύ το πλήθος της Χριστότητος του Κυρίου μας, παρόλα τα λάθη, τις αδυναμίες και τις πτώσεις μας, δεν μας συνερίζεται. Αν ταπεινά γυρίζουμε κοντά Του, μας κρατά στην αγκαλιά Του, όπως ο καλός ποιμένα σταρνάκι Του, ποιος λύκος, ποια δύναμη, ποιος μπορεί να το αποσπάσει, τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, ω αυτή η αγάπη του Χριστού. Φτάνει να μπει κανείς μέσα στην έλξη της. Ο Άγιος Χρυσόστομος εξηγεί «Ενθλίψει επλά την άσμη». Ουκ είπε
παρήγαγες τας θλίψεις, ουδέαν ύλης τους πειρασμούς, αλλά φύκας αισθάνε και πλάτινάς μη. Δηλαδή, μέσα στην θλίψη μου έδωσες πλατισμό. Δεν είπε πήρες μακριά τις θλίψεις, ούτε εξαφάνισες τους πειρασμούς, αλλά επέτρεψες να σταθώ και δημιούργησες μέσα μου πλατισμόν. Αυτό εννοεί ο Απόστολος Παύλος με εκείνο που γράφει ότι ο Θεός επιτρέπει συντοπειρασμό και την έκβαση. Εμείς βέβαια, όταν αφαιρόμαστε στην έκβαση, εκείνο που ζητούμε είναι να φύγει αμέσως το κακό, να αλλάξουν άρδιν τα πράγματα. Δεν είναι όμως αυτή η ερμηνεία του χωρίου. Δίδει συντοπειρασμό και την έκβαση. Σημαίνει ότι και στις φοβερότερες θλίψεις δίδει ο Κύριος την δύναμη και μεγάλη δύναμη μάλιστα για να μπορεί κανείς να σηκώνει το όποιο βάρος. Και νομίζω θα έχουμε εμπειρία ίσως μεγαλύτερη ή μικρότερη ανθρώπων που πραγματικά ο Θεός στη ζωή τους έδωσε συντοπειρασμό και την έκβαση και να τους καταστήσει τύπους, ώστε πάνω σε αυτούς τους τύπους να λύνουμε όλες τις εξισώσεις, όλα τα προβλήματα της ζωής μας. Και μάλιστα λέει, και πώς εν θλίψη γέννητο αμπλατισμός, ως εν δικαμήνο των τριών παιδων, ως εν το λάκκο των λεόντων, ουγαρέσβεσαι τη φλόγα και τότε επίησεν αυτούς εν ευρυχωρία είναι, ουδέ απέκτηνε τους λέοντας και το την ικάφτα αυτών κατέστησεν εν αδεία. Αλλά κακοί, τις καμίνους σφοδρός αναπτωμένης και ταύτα των θηρίων παραμενόντων, η δίκαιη η πολλής απέλαβων της ραστόνης. Δηλαδή, και πώς μέσα στη θλίψη μπορούμε να έχουμε πλατισμό, όπως μέσα στο καμίνι των τριών παιδων, όπως στο λάκκο των λεόντων. Πραγματικά, δεν έσβησε τις φλόγες και έπειτα τους έκανε να νιώθουν οι τρεις παιδες σε ευρυχωρία. Ούτε θανάτωσε τα λιοντάρια, αλλά σε μια τέτοια περίσταση έκανε τον Δανιήλ να είναι ασφαλής. Και σε άλλο σημείο της δασκαλίας του τονίζει, όταν τα ανθρώπινα φτάσουν σε αδιέξοδο, είναι η ώρα να δείξει ο Θεός τη δική του διέξοδο. Και όσον αφορά εκείνους που στηρίζουν την ελπίδα για βοήθεια σε ανθρώπους, γράφει, τίποτε άλλο δεν είναι πιο τυποτένιο από αυτήν την ελπίδα. Μοιάζει σαν τον ιστό της αράχνης. Μάλλον δεν είναι μόνον τυποτένια, αλλά και αδύνατη και επικίνδυνη. Το γνωρίζουν όσοι πολλές φορές στήριξαν τις ελπίδες τους σε ανθρώπους, ότι έπεσαν μαζί με εκείνους. Η ελπίδα όμως στο Θεό δεν είναι μόνον ισχυρή, αλλά και ασφαλής, χωρίς να έχει καμία μεταβολή. Διότι μεν ελπίδα στους ανθρώπους, με το να μην βγαίνει αληθινή, ντροπιάζει εκείνους που ελπίζουν σε αυτήν. Σε ελπίδες όμως, παραφέρονται στο Θεό, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, διότι εκείνος που δίδει τα αγαθά, δηλαδή ο Θεός, είναι αθάνατος και αγαθός και αξιόπιστος. Ας μην εμπιστευόμαστε σε όσα έχουμε, σε όσα πετύχαμε από μόνοι μας, και εκείνος που κάθεται μέσα σε έναν πύργο, σε ένα στρατόπεδο που το φρουρούν χιλιάδες, σε έναν θρόνο ένδοξο, σε ένα πολυτελές διαμέρισμα, να περιμένει τη φτώχεια, την ασθένεια, το σεισμό, την αποτυχία, τη χρεοκοπία. Δεν υπάρχει τίποτε ασταθέστερο από τη ζωή του ανθρώπου. Και εκείνος που έχει όλες τις προϋποθέσεις για αγιότητα και τελειότητα, να τρέμει την πτώση. Μόνος ο άνθρωπος να φοβάται, να μην φοβάται μόνον μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Το μεγάλο και βασανιστικό πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου είναι ότι έχασε την ελπίδα του, αυτήν τη μοναδική πνοή και δύναμη της ζωής.
Θα πρέπει όμως να διευκρινίσουμε ότι δεν μπορεί να επαναπαύεται ο αμελής, ο οποίος θυμάται το Θεό μόνο στις δυσκολίες και στις θλίψεις, όπως επίσης δεν έχει δικαίωμα αυτός που κάθεται αργός να λέγει ο Θεός θα με θρέψει ή θα με γλιτώσει από τον κίνδυνο. Γράφει ο Αββάς Σακ, μη πλανάσαι ανόητε, προηγείται ο κόπος για το Θεό, ο υδρότας για την καλλιέργεια του αγρού του, από την ελπίδα σε Αυτόν. Καλά κάνεις αν πιστεύεις στο Θεό, αλλά η πίστη χρειάζεται και έργα, και η ελπίδα στο Θεό φαίνεται από την κακοπάθεια στις αρετές. Κατά τους Αγίους προηγείται ο κόπος που γίνεται για την αγάπη του Χριστού και ακολουθεί η ελπίδα στο Χριστό. Αν γενική και παγκόσμια είναι η κρίση που διατυπώνεται με τη σύντομη αλλά τόσο εκφραστική αγγελία «Ζητείτε ελπής», στην πατρίδα μας δυστυχώς τον τελευταίο καιρό έχει λάβει τη μορφή επιδημίας. Πληθαίνουν τα διέξοδα, περισσεύει η απόγνωση, μας κυκλώνει η απελπισία, μας σκότωσαν την ελπίδα, παραπονείται μία ιατρός. Δεκαπλασιάστηκαν τα ψυχοφάρμακα. Και δεν εννοώ τα διέξοδα που δημιούργησαν μόνον αυτά, που δημιούργησαν τα απανωτά ψαλιδίσματα των μισθών και των συντάξεων, την μάστιγα των απολύσεων που απελπίζει την όριμη ηλικία, τον αφιάλτη της ενεργίας που μπαραζώνει την νεολαία μας, τους αλόγιστους φόρους και τα απανωτά χαράτσια που καλλιεργούν μια κατάσταση αβεβαιότητας και ανασφάλειας και πανικού. Δεν αναφέρομαι μόνον στα οικονομικά διέξοδα, μας βασανίζουν εφιαλτικά. Είναι και εκείνος ο πόνος και η πικρία της ταπεινώσεως και του εξευτελισμού που υφιστάμεθα παγκοσμίως ως χώρα και λαός. Μια πατρίδα λαμπρή και ένδοξη να διαστήρεται τόσο βάναυσα από εκείνους που πολλαπλά ευεργέτησε. Είναι και το παράπονο ότι εμείς οι ίδιοι οδηγήσαμε στον κρεμό την πατρίδα μας. Αυτοί που εκλέχτηκαν για να είναι φύλακες και οδηγοί του λαού έδρασαν και εξακολουθούν να δρουν σαλί και άρπαγες. Οι μεγάλοι αποδείχτηκαν μικροί και ανάξιοι. Η λάσπη έχει ανεβεί ως το λαιμό μας. Επισημάνθηκε εξάλλου κατ' επανάληψη ότι η πνευματική κρίση είναι η αιτία που μας έσυρε στον οικονομικό έλοθρο. Ωστόσο, ακούγεται ενθαρρυντικό και παρήγορο το μήνυμα του ποιητή. Χαρές και πλούτη και τα βασίλεια όλα. Χαρές και πλούτη κι αν χαθούν και τα βασίλεια όλα. Δεν είναι τίποτε αστητή μένει η ψυχή και ολόρθη. Με αυτό το φρόνημα έγραψαν οι Έλληνες στην ιστορία τους. Δεν ήταν απλό το ότι ξεσηκώθηκαν μετά από σκλαβιά 400 χρόνων ο Νότος, 500 χρόνων ο Βοράς και αγωνίστηκαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Η εμπειρία της ιστορίας μας και αλίμονον αν ξεχνούμε την ιστορία μας, μας βεβαιώνει. Όσες φορές οι Έλληνες στήριξαν την ελπίδα τους στον μοναδικό, στον αιώνιο σύμμαχο, τον σύμμαχο που ποτέ δεν προδίδει, κέρδισαν τις νίκες. Όσες φορές παρασύρθηκαν από τους συμμάχους που ήταν κακέκτυπα συμμάχων και συμμαχίας, γιατί στόχευαν στα προσωπικά του συμφέροντα και οδήγησαν και οδηγούσαν συνεχώς το λαό σε διάσπαση και σε φιλονικίες. Είναι δυστυχώς ένα κακό γνώρισμα της φυλής μας. Οδηγήθηκαν σε ολέθριες καταστάσεις. Εμπιστοσύνη στο Θεό είναι εκείνη που έγραψε, βοήθησε τους Έλληνες να γράψουν την πιο λαμπρή ιστορία. Βέβαια, όταν ομιλούν για αυτό το θέμα, λένε πολλές φορές οι ιστορικοί ότι να, εκεί συνετέλεσαν
κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες. Όχι, Κύριε, ο αστάθμητος παράγων είναι η προστατευτική πρόνοια του Θεού. Γιατί οι Έλληνες δεν αδίκησαν κανέναν, δεν έκαναν πολέμους για να υποτάξουν λαούς και να τους κακοποιήσουν. Αγωνίστηκαν μόνον αμυνόμενοι για την πίστη τους, την οικογένειά τους, την ελευθερία της πατρίδος τους. Και η δική μας ψυχή έχει το χρέος, αλλά και τη δυνατότητα να μένει ολόρθη όταν στηρίζεται στο ασάλευτο θεμέλιο της πίστεως στον Ιησού Χριστό, που είναι ο λίθος, ο ζών, ο ακρογωνιαίος, η ζωντανή ελπίδα του κόσμου. Με τη δική του χάρη θα περάσουμε και αυτήν την καταβασιά του κακού, για να κρατήσουμε μια πατρίδα αδούλωτη και να την παραδώσουμε έτσι στις μικρότερες γενναίες. Χρωστούμε σε εκείνους που πέρασαν, σ' όσους θα έρθουν και θα περάσουν. Ρώτησαν μια ευσεβή ψυχή που πέρασε πολλά στη ζωή της, πώς άντεξες, και είπε: «Σε κάθε δυσκολία υψώνω το βλέμμα μου στον εσταυρωμένο Κύριο. Ο πιστός δεν στηρίζεται σε ουτοπίες, φιλοσοφίες, στοχασμούς, αντιλήψεις, αλλά στο Σταυρό του Χριστού, που είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει κάτι που να δείχνει μεγαλύτερη τραγωδία και πόνο από τον Σταυρό? Ο πιστός λοιπόν ρίχνει το βλέμμα του στον εσταυρωμένο Κύριο και παίρνει κουράγιο, δύναμη, βλέπει το φως της Ανάστασης, δεν απελπίζεται, συγκεντρώνει τις δυνάμεις του και σκέφτεται δημιουργικά». Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ιουλία Χατζηδάκη και θα ήθελα να προσθέσω ότι πράγματι υπάρχει ελπίδα. Δανείζομαι μια φράση από την ομιλία: «Όταν τα ανθρώπινα φτάσουν σε αδιέξοδο, είναι η ώρα ο Θεός να δείξει τη δική του διέξοδο. Αρκεί βέβαια να είμαστε κοντά Του και να πιστεύουμε σε Αυτόν». Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της ομιλίας, όπου εσείς μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις στην ομιλήτρια. Διευκρινιστικές ερωτήσεις, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Υπάρχει κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι? Όχι, από ό,τι φαίνεται καλύψατε πλήρως το θέμα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, υπάρχει κάποια κυρία που θέλει να ρωτήσει? Παρακαλώ, περάστε όμως το βήμα για να ακούγεστε, από εκεί δεν ακούγεστε τίποτα. Την έννοια του πλατισμού, αν άκουσα καλά, να διευκρινίσει την έννοια του πλατισμού. Ναι, είπα ότι η ελπίδα δημιουργεί μέσα στον άνθρωπο έναν πλατισμό. Ο πλατισμός αυτός έχει σχέση με την εσωτερική ειρήνη του ανθρώπου. Ενώ το αντίθετο είναι να σφίγγεται, να καταλαμβάνεται από άγχος, από δυσφορία, η ελπίδα καλλιεργεί μέσα στον άνθρωπο μια ειρηνική κατάσταση. Και ανέφερα ακριβώς το παράδειγμα με τη θάλασσα. Η θάλασσα, πολλές φορές στην επιφάνειά της, φαίνεται να υψώνονται κύματα και να μουγκρίζουν. Αν πάμε λίγο πιο βαθιά, είναι λάδι. Έτσι είναι και ο πιστός. Δεν σημαίνει ότι δεν θλίβεται, δεν πονάει, δεν χύνει δάκρυα. Ασφαλώς, είναι άνθρωπος. Αλλά όμως, δεν σαλεύεται η εσωτερική του ειρήνη. Η εσωτερική ειρήνη σαρεύεται με την απελπισία. Ξέρετε, και όταν ακόμη αμαρτήσει ο άνθρωπος και πέσει και σοβαρό αμάρτημα, υπάρχει ένα παραθυράκι, μια ρογμή, μια σχισμή, για να μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού, να πει: «Θεέ μου, σώσε με». Όταν κυριευθεί από την απελπισία, δεν υπάρχει κανένα παράθυρο ανοιχτό, καμία ρογμή, και το στόμα σφραγίζει. Δεν μπορεί να πει: «Κύριε, σώσε με». Γι' αυτό και οδηγείται πού? Στην αυτοκτονία. Γι' αυτό βρίσκει αυτό σαν λύση. Η κυρία, παρακαλώ. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να
μας δώσετε ένα παράδειγμα για αυτό που είπατε για το ότι μερικοί άνθρωποι, αυτό που βίωσαν, έγιναν τύποι που μπορούμε με αυτούς τους τύπους να λύσουμε εξισώσεις. Αν μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα. Παραδείγματα θα μπορούσα να σας πω πολλά και πιστεύω και πολλοί από εσάς τα έχετε. Έχω περιπτώσεις προσώπων που οι θλίψεις ήταν φοβεροί ανθρωπίνος, αβάσταχτοι. Όμως η μητέρα ένιωθε μέσα σε αυτήν την τρομερή θλίψη, και θα σας πω ποια ήταν η θλίψη, μια τέτοια ειρήνη μέχρι μια εσωτερική γλυκύτητα που μονολογούσε μέουνη της. Είμαι τρελή, πώς μπορώ να νιώθω έτσι? Τι συνέβη με τη γυναίκα? Αυτή επιστήμον, γιατρός, ο άνδρας της γιατρός. Είχανε δύο παιδιά, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Σπούδασαν και ήταν έτοιμα να αρχίσουν την καριέρα τους. Αραβουνιάστηκε μάλιστα ο γιος και κάποια στιγμή που ήταν στο σπίτι και έφευγαν σε μία σύγκρουση φοβερή, τα δυο δικά της παιδιά, η νύφη της και του αδελφού της, γίνανε κομμάτια. Την τηλεφώνησαν και πήγε και τα μάζεψε, πώς να σας πω, τραγικά. Δεν ήξερε καν ποιο είναι το παιδί της, τόσο είχαν αλλοιωθεί. Το ένα, η ανιψιά της, φάνηκε ότι ζούσε και τη μετέφεραν αμέσως στο νοσοκομείο στο Παπανικολάου. Αφού έκανε την κηδεία, υποτίθεται, του γιου και της ανεψιάς, που μένανε πάνω κάτω τα σπίτια τους, ήρθε στο Παπανικολάου να δει την κόρη της, τη χτυπημένη, η οποία όμως ζούσε. Δεν το αναγνώρισε το κορίτσι, μόνο από τα νύχια της μπόρεσε να αναγνωρίσει ότι δεν είναι η κόρη της, αλλά είναι η ανεψιά της. Βγήκε λοιπόν έξω και λέει στον αδελφό της, δεν είναι η κόρη μου, είναι τέλος πάντων, δεν είναι η Μαρία, είναι η κόρη σου. Καταλαβαίνετε τώρα τέτοιες στιγμές. Γύρισε πίσω. Ξανάκαναν την κηδεία της κόρης, βέβαια δεν την ξέθαψαν, αλλά έκαναν όλη την ακολουθία, την εξόδιο. Ο άντρας της δεν είχε σχέση με την εκκλησία. Και μάλιστα είχε και ένα πρόβλημα υγείας σοβαρό. Η γυναίκα αυτή πέρασαν από τότε 14 χρόνια, έγινε τύπος. Η ειρήνη της, το χαμόγελό της, η αρμονία της, ξέρετε πόσους ανθρώπους έφερε κοντά της για να παρηγορηθούν. Και εγώ προσωπικά, περιπτώσεις με παρόμοια προβλήματα, τις έστελνα ακριβώς κοντά της, γιατί πίστευα ότι αυτή θα της ωφελήσει περισσότερο, γιατί θα κατέθετε την προσωπική της εμπειρία, ενώ εγώ ίσως θα ήμουν θεωρητική. Μου έλεγε ο ιερεύς εκείνης της περιοχής, όταν είχε ένα αντίστοιχο πρόβλημα με το γιο του, που είχε ένα ατύχημα και ήρθε στο νοσοκομείο, είπε στην πρεσβυτέρα του ότι ετοιμάσου, γιατί μου είπαν ότι το παιδί αστυνομικός ήταν, χτύπησε βαριά. Μου έλεγε, εκείνο που πρόβαλε μπροστά μου, τόσα χρόνια ιερέας, ήταν πώς, τη γνώριζε κιόλας την κυρία, πώς η κυρία εκείνη, πώς εκείνη, ό,τι ο Θεός επιτρέψει. Όταν πήγε στο νοσοκομείο, του λέει ο γιατρός, ξέρετε, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα επιβιώσει. Ο άνθρωπος ένιωθα μέσα μου, λέει, μια ειρήνη. Και ο γιατρός νόμισε ότι δεν κατάλαβα τι μου είπε και δεν ξέρω τι μου γίνεται. Και του λέω, και μου λέει, το καταλάβατε, λέει, πάτερ. Ότι το κατάλαβα, λέει, παιδί μου, το κατάλαβα. Ό,τι πει ο Θεός. Να πως γίνεται τύπος και γίνεται εξίσωση, πάνω στην οποία λύνει κανείς δύσκολες εξισώσεις ή προβλήματα. Ακριβώς, ποια ήταν η δύναμη? Δεν ήταν μια γυναίκα αφελής, μια καταξιωμένη επιστήμον. Ποια ήταν εκείνη η δύναμη? Και προσέξτε, όχι τις πρώτες μέρες μόνον
που μέσα στον πόνο κανείς μπορεί να με έχει συνειδητοποιήσει και τι του γίνεται. Αλλά από τότε μέχρι σήμερα μένουμε όλοι έκθαμβοι μπροστά σε αυτήν την αυξανόμενη ειρήνη και χαρά. Την αυξανόμενη, όχι απλώς δεν μειώνεται, αλλά και αυξανόμενη ειρήνη, που αυτή τη στιγμή την έφυγαν και τα δυο της παιδιά. Και αυτή τη στιγμή έχει και τον άντρα της άρρωστο. Αλλά η πίστη θέλει έργα και αυτά οδηγούν στην ελπίδα. Αυτή η γυναίκα, πώς να σας το πω, ανέλαβε μόνη της, είχε και μία οικονομική επιφάνεια, να κάνει φαγητό, να μαγειρεύει, να ταΐζει όλους τους κρατουμένους που ήταν εκεί. Ποιος ήταν πονεμένος και δεν θα βρίσκε σε αυτήν την ελπίδα? Ποιος ήταν στερημένος και δεν θα μπορούσε να βρει σε αυτήν βοήθεια? Με όλα αυτά τρεφόταν η χαρά της και η ειρήνη της. Αυτό θα σου πει πλατισμός. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Πριν κλείσουμε τη σημερινή εκδήλωση με την χοροδία της Ορθοδόξου Αδελφότητος Χριστιανική Ελπής, η οποία θα μας τραγουδήσει προς το τέλος τώρα, θα παρακαλούσα τον πρόεδρο της Σχολής Γονέων, κύριο Κορομπίλη Κωνσταντίνο, να δώσει ένα αναμνηστικό στην ομιλήτριά μας. Ευχαριστούμε την κυρία Ιουλία Χατζηδάκη, τη θαυμάσια χοροδία, η οποία μας έθρεψε πνευματικά στην αρχή της εκδήλωσης. Και ενώ ξεκινήσατε με τους στίχους που είναι γραμμένοι στον τάφο του Καζαντζάκη στο Ηράκλειο, το «Δεν ελπίζω τίποτα», φεύγουμε μετά από αυτή τη θαυμάσια ομιλία ανανεωμένη, γεμάτη ελπίδα, πίστη, ειρήνη, ελπίδα και χωρίς απελπισία. Γιατί το τελευταίο διάστημα πάρα πολλοί είμαστε απελπισμένοι. Μας ανατείνεται πνευματικά και επιτρέψτε να μας παρουσιάσουμε ένα βιβλίο για την πόλη μας, η Κατερίνη, από τη μικρή πόλη στην πολύτροπη πόλη. Θα παρακαλούσα να ετοιμάσουμε λίγο τη σκηνή για να ξεκινήσει η χοροδία πάλι. Thank you.
Σας ευχαριστούμε θερμά όλους για τη συμμετοχή σας και σας περιμένουμε στην επόμενη εκδήλωση, η οποία είναι η τελευταία για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, την επόμενη Δευτέρα. Με τον καθηγητή κύριο Καραθανάση. Να είστε καλά.